Φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη χαρά μου κάθε φορά που βρίσκομαι στην Κρήτη. Κάθε φορά που βρίσκομαι στο Ηράκλειο. Θέλω να πω όμως ότι είναι διπλή χαρά μου σήμερα, διότι κλείνω τις εργασίες ενός συνεδρίου που ήταν εξαιρετικά ουσιαστικού. Και θα ήθελα να σας πω να μην δυσανασχετείτε όταν ακούτε περισσότερο τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους παραγωγικούς φορείς του τόπου, γιατί αυτά τα συνέδρια γίνονται για να ακούμε τους φορείς να θέτουν τον προβληματισμό τους, να βάζουν το σχεδιασμό τους, και όχι για να ερχόμαστε εμείς και να εκφωνούμε τον λόγο τον οποίο τον έχουμε ετοιμάσει στα κεντρικά γραφεία των Αθηνών. Εδώ είναι μια ζωντανή διαδικασία. Μια ζωντανή διαδικασία που συνθέτει απόψεις διαφορετικές, πολλές φορές αντίθετες, με ένα κοινό παρονομαστή. Και ο κοινός παρονομαστής είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, οι παραγωγικοί φορείς, οι επιχειρηματίες, οι κινήσεις πολιτών, όλοι οι άνθρωποι που πονάνε αυτόν τον τόπο, οι φορείς που έχουν όραμα για να μετασχηματίσουμε την περιφέρεια της Κρήτης, την Κρήτη, σε μια περιφέρεια που πιλωτικά θα πρωταγωνιστεί στην πορεία της χώρας προς την παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτός είναι ο στόχος και νομίζω ότι καλώς κάναμε και δώσαμε το λόγο σε πάνω από 200 εκπροσώπους αυτές τις δύο μέρες. Κάναμε ένα λάθος όμως. Έπρεπε να είναι τριήμερο τούτο το συνέδριο και όχι διήμερο, για να μπορέσει να χωρέσει τον πλούτο, τον προβληματισμό, τις διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις. Φίλες και φίλοι, οφείλω να πω ότι μέχρι τώρα η εμπειρία από όλες αυτές τις, από όλα αυτά τα συνέδρια, από όλες αυτές τις διοργανώσεις που έχουν σαν στόχο να συνθέσουμε όλοι μαζί το σχέδιό μας, το σχέδιό μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση σε περιφερειακό επίπεδο και στις 13 περιφέρειες να μπορέσουμε να έχουμε το τοπικό, το περιφερειακό στρατηγικό σχεδιασμό και όλοι αυτοί να συνθέσουν τον εθνικό σχεδιασμό για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Οφείλω λοιπόν να πω ότι η εμπειρία είναι παραπάνω από θετική. Αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να πω ότι η Κρήτη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Η Κρήτη είναι ένας τόπος αρκετά μεγάλος, ώστε να φιλοξενεί ένα μεγάλο εύρος παραγωγικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων που καλύπτουν από τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση ως τον τουρισμό και την επιστημονική έρευνα, και από την άλλη μεριά είναι ένας χώρος τόσο οριοθετημένος, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε καθαρά τις δυνατότητες και τις προοπτικές που ανοίγονται από ένα σωστό σχεδιασμό. Τη δυναμική που μπορεί να απελευθερώσει η διασύνδεση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Το πώς η μόχλευση ενός συγκεκριμένου κλάδου μπορεί να οθήσει προς τα μπρος και τους υπόλοιπους κλάδους. Να διακρίνουμε την άμεση αναπτυξιακή σημασία των υποδομών, τις δυνατότητες που ανοίγονται με την διείσδυση των νέων τεχνολογιών, της έρευνας και της καινοτομίας, αλλά και τις δυνατότητες που διανοίγονται με τη βελτιστοποίηση της οργάνωσης σε όλους τους παραγωγικούς τομείς. Με αυτή την έννοια, θα έλεγα ότι δεν είναι υπερβολή πως η περιφέρεια Κρήτης είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να προσδιορίσουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για ανασυγκρότηση παραγωγική, τι εννοούμε όταν μιλάμε για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Η ανασυγκρότηση είναι πριν απ' όλα η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και η αύξηση της απασχόλησης, της σταθερής και μόνιμης απασχόλησης. Στόχος είναι η αποκατάσταση ενός αξιοπρεπούς βασικού επίπεδου για τους εργαζόμενους
και η εξασφάλιση της προσφοράς ικανοποιητικών κοινωνικών υπηρεσιών. Αυτό με μια κουβέντα περιγράφει αυτό που λέει εδώ το σύνθημά μας, τον όρο δίκαιη ανάπτυξη. Δηλαδή ανάπτυξη της οποίας το όφελος διαχέεται σε ολόκληρη την κοινωνία και δεν λειτουργεί ως εργαλείο συσσόρευσης πλούτου για κάποιους λίγους και ισχυρούς. Και εδώ ας μου επιτραπεί και ένα σχόλιο, ένα σχολιασμός και της επικαιρότητας θα έλεγα. Κάποιοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν την πολιτική τους επιλογή να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των λίγων και των ισχυρών, λέγοντάς μας πως η ανισότητα είναι στη φύση της ανθρώπινης κοινωνίας. Δεν ξέρω που το έχουν βρει αυτό γραμμένο. Αυτό που εγώ ξέρω είναι ότι η αναδιανομή του πλούτου, η κοινωνική προστασία, η στήριξη των μικρών απέναντι στους μεγάλους, των ανίσχυρων απέναντι στους ισχυρούς, αποτελούν κατακτήσεις του σύγχρονου πολιτισμού μας. Κατακτήσεις πολύ μεταγενέστερες από το πρωτόγονο νέο φιλελευθερισμό της ζούγκλας, στον οποίο ο ισχυρός τρώει τον πιο αδύναμο. Και βεβαίως αυτόν τον πρωτόγονο νέο φιλελευθερισμό επαγγέλλεται και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως αναπτυξιακή προοπτική και αναπτυξιακό μοντέλο σταθερό που δεν μπορούμε να αλλάξουμε διότι είναι αφύσικο να το αλλάξουμε για τον τόπο και για τη χώρα. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ για να κινήσουμε προς τα μπρος τον τροχό της ιστορίας, για να παλέψουμε ενάντια στις ανισότητες, για να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας και να τα μετατρέψουμε σε υπεραξία, την οποία θα μοιράσουμε με δικαιοσύνη σε όλη την κοινωνία, στις παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, δίνοντας ισότιμες ευκαιρίες για δουλειά και προκοπή για όλους. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το δικό μας όραμα. Γιατί χωρίς όραμα δεν μπορείς να φτιάξεις σχεδιασμό παραγωγικό και αναπτυξιακό. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω τούτο από την αρχή. Το όραμα της δίκαιης ανάπτυξης δεν είναι μια θεωρία, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει πράξη. Και έρχομαι τώρα στην ουσία. Ξεκινώντας από πού αλλού, από τον πρωτογενή τομέα. Ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια της τοπικής οικονομίας της Κρήτης και την βάση των εξαγωγών του νησιού. Στην Κρήτη υλοποιούνται συστηματικές παρεμβάσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Παρουσιάστηκαν αυτές οι παρεμβάσεις αναλυτικά τις δύο αυτές μέρες από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Αφορούν επενδύσεις σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κατάρτιση και μεταφορά γνώσης σε αγρότες, καθώς και υποστήριξη των εκμεταλλεύσεων από γεωργικούς συμβούλους. Εστιάζουν κυρίως σε δραστηριότητες βιολογικής γεωργίας και βιολογικής κτηνοτροφίας, στην στήριξη των νέων αγροτών, στην προώθηση του αγροτουρισμού, αλλά και στην υλοποίηση σημαντικών αρδευτικών έργων. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχθούμε ότι η δυναμική του πρωτογενούς τομέα όχι μόνο δεν έχει εξαντληθεί, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί πολύ πολύ καλύτερα και πολύ πολύ περισσότερο σε αυτό το νησί. Μόνο η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό, αν μπορέσουμε αυτή να την πετύχουμε αποτελεσματικά, θα μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ πολύ περισσότερα, να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο πιλωτικό για όλη τη χώρα και να καλύψουμε τις αναπτυξιακές και παραγωγικές ανάγκες της Κρήτης, να αυξήσουμε το ισοζύγιο που ήδη είναι θετικό, όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο και ο Περιφερειάρχης. Νομίζω ότι η βούληση υπάρχει και νομίζω ότι είναι ζήτημα σχεδιασμού και καλύτερης οργάνωσης που πρέπει μαζί να βάλουμε κάτω στο χαρτί, να πάρουμε αποφάσεις και να οργανώσουμε την επόμενη μέρα. Προς αυτή την κατεύθυνση
Εργάζεται και αυτό το φόρουμ που δημιουργήσαμε, το Φόρουμ Αγροτοδιατροφής, Βιομηχανίας, Τουρισμού, που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στοχεύοντας να συνδέσει με συγκεκριμένες πολιτικές και κίνητρα τον αγροτοδιατροφικό τομέα με τη μεταποιητική βιομηχανία και το τουριστικό σύμπλεγμα. Στόχος δεν είναι άλλος από το να έχουμε αυτά τα εξαιρετικά ελληνικά προϊόντα αγροδιατροφής που παράγονται στην Κρήτη και είναι μοναδικά, να μεταποιούνται από ελληνικές μεταποιητικές μονάδες εδώ στην Κρήτη με βάση τις πιο σύγχρονες πρακτικές και να τροφοδοτούν τα ξενοδοχεία και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν ο τουριστικός κλάδος της χώρας να χρησιμοποιεί σε τόσο μεγάλο βαθμό εισαγόμενα προϊόντα αγροδιατροφής, τα οποία είναι πολλές φορές και πιο ακριβά, και το βέβαιο είναι ότι είναι και κατώτερες ποιότητας από τα εγχώρια. Και ιδιαίτερα στην Κρήτη η συνέργεια αυτή μπορεί να δημιουργήσει άμεσα και εξαιρετικά αποτελέσματα, δίνοντας προστιθέμενη αξία όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση, αλλά και στο τουριστικό προϊόν. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα, συζητώντας για τον πρωτογενή τομέα, είναι η διαχείριση των υδάτων. Η πραγματικότητα είναι ότι τα αρδευτικά έργα στην Κρήτη έχουν γίνει αποσπασματικά, με απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού, με λειτουργικά και σε αρκετές περιπτώσεις και με σοβαρά τεχνικά προβλήματα. Είναι ανάγκη λοιπόν να υπάρξει άμεσα, και αυτό βγαίνει από τη συζήτηση αυτές τις δύο μέρες, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, είτε αυτές είναι αναγκαία έργα, είτε είναι διασυνδέσεις, είτε είναι επισκευές. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κρήτης καλείται να ανταποκριθεί σε αυτόν τον ρόλο, σε συντονισμό με τα συναρμόδια Υπουργεία Υποδομών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Και τρίτο στοιχείο σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα, είναι απολύτως σαφές ότι η ποιοτική ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής αφορά κυρίως την βελτίωση της ποιότητας των εξαγωγών, την τυποποίηση και την πιστοποίηση της παραγωγής. Η κατεύθυνση αυτή μας υποχρεώνει να εστιάσουμε σοβαρά και μεθοδικά πάνω σε σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να πω ένα κραυγαλαίο παράδειγμα. Το ελαιόλαδο, το οποίο αποτελεί το 50% των εξαγωγών της Κρήτης και το οποίο παρά την εξαιρετική του ποιότητα εξάγεται κατά 70% χύμα, χωρίς τυποποίηση, χωρίς πιστοποίηση. Υπάρχουν λοιπόν προφανείς δυνατότητες αύξησης της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος, των προϊόντων, συγκεκριμένα του ελαιόλαδου, μέσα από την τυποποίηση. Και κατά συνέπεια υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες σημαντικής αύξησης και των εσόδων από τις εξαγωγές. Αυτό που χρειάζεται είναι ο σχεδιασμός και η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων. Και βρισκόμαστε πολλές φορές, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, και σε φαινόμενα οξύμορα. Όπως για παράδειγμα προϊόντα τα οποία παράγονται στον τόπο αυτό, να πηγαίνουν χήμα στο εξωτερικό, εκεί να τυποποιούνται και να επιστρέφουν εδώ. Με μια σφραγίδα ως ξένα προϊόντα, τα οποία προσφέρονται μάλιστα και στους τουρίστες ως προϊόντα τα οποία ίσως είναι φτηνότερα μεν, αλλά εν πάση περιπτώσει χάνουμε όλη την προστιθέμενη αξία από την παραγωγή, τυποποίηση και κατανάλωση. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Εξάλλου, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων είναι ζήτημα που σχετίζεται άμεσα, όπως είπα πιο πριν, και με τη στήριξη του δευτερογενούς τομέα, της μεταποίησης. Ενώ στο τομέα που παρά τα πολύ μεγάλα πλήγματα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης, περιλαμβάνει σήμερα επιχειρήσεις οι οποίες όχι μόνο αναπτύσσονται αλλά και διεθνοποιούνται. Και είναι μύθος και λάθος
και ψέμα ότι σε αυτόν τον τόπο δεν μπορούμε να παράξουμε, σε αυτόν τον τόπο δεν μπορεί να υπάρξει μεταποίηση, δεν μπορεί να υπάρξει βιομηχανία. Γι' αυτό άλλωστε η βιομηχανία και η μεταποίηση αποτελούν ένα από τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες στους οποίους στοχεύει το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα, αναπτυξιακός μας σχεδιασμός. Στην Κρήτη άλλωστε υπάρχουν 5 ολοκληρωμένες βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές και 2 νέα επιχειρηματικά πάρκ. Η ΒΙΠΕ Ηρακλείου είναι από τις παλαιότερες στην Ελλάδα, καθώς ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1972. Στο νέο αναπτυξιακό νόμο που υλοποιούμε, η βιομηχανία, η μεταποίηση και η αγροδιατροφή αποτελούν τομείς προτεραιότητας. Και η κατεύθυνση αυτή επιβεβαιώνεται από τους επενδυτές. Από τα 800 περίπου επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που κατατέθηκαν στο νέο νόμο τους πρώτους μήνες λειτουργίας του, το 60% αφορά τους τομείς της βιομηχανίας, της μεταποίησης και της αγροδιατροφής. Οι συνολικές υποβολές των νέων αναπτυξιακών νόμων μέχρι τώρα ανέρχονται σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Κρήτης στα 162 εκατομμύρια ευρώ, αποτελούν περίπου το 10% των υποβολών σε όλη τη χώρα, από αυτές περίπου το 15% αφορούν τον τομέα της βιομηχανίας. Παίρνουμε όμως και μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για την ελληνική βιομηχανία. Ήδη σε όσα έχουμε ψηφίσει, στα αντίμετρα που πετύχαμε στη συμφωνία της 15ης Ιουλίου με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, εξασφαλίσαμε και ψηφίσαμε 300 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων βιομηχανιών. Πέρα από τις προφανείς ευεργετικές συνέπειες και τις που αφορούν το περιβάλλον, το μέτρο αυτό θα βοηθήσει τις βιομηχανίες να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Και έρχομαι τώρα στον τομέα της οικονομίας, που φέτος έδωσε τόσο μεγάλη όθηση στους ρυθμούς ανάπτυξης, ώστε να αναγκάζεται σήμερα ο ΟΟΣΑ, διάβαζα το πρωί, να αναθεωρεί τις προβλέψεις του και να μιλά για ανάπτυξη στο τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του έτους, που σε τριμηνιαίο επίπεδο, σε τριμηνιαία βάση θα αγγίξει και θα περάσει το 3%. Ποσοστά που συγκαταλέγονται στους 4 υψηλότερους τριμηνιαίους ρυθμούς σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Και φυσικά ο τομέας αυτός δεν είναι άλλος από τον τουρισμό. Η φετινή άνοδος του τουρισμού δεν είναι μόνο συγκυριακή, καθώς συνοδεύεται και από μια αξιοσημείωτη αύξηση των επενδύσεων. Και δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τη σημασία και την αξία των στρατηγικών επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού. Όπως για παράδειγμα, μια πολύ μεγάλη επένδυση στον Άγιο Νικόλαο της Μύρου Μελάς, 600 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία εγκρίθηκε από τη Υπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων στις αρχές Αυγούστου, και πολλές άλλες πολύ σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού. Όμως στην Κρήτη έχει ανοίξει και ένας δρόμος, θα έλεγα εναλλακτικός, τον οποίο πρέπει να τον προσεγγίσουμε. Πρέπει να τον καταλάβουμε και να τον προσεγγίσουμε. Ένας δρόμος για την αναβάθμιση του ήπιου και αποκεντρωμένου τουριστικού μοντέλου. Του μοντέλου που είναι σε άμεση επικοινωνία με τον πολιτισμό του τόπου, με τις συνήθειες του τόπου, με την κουλτούρα του τόπου, με τις αξίες του τόπου, με την κρητική κουζίνα, με το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, το μοναδικό τοπίο του νησιού, με το αναπτυσσόμενο δίκτυο αγροτουρισμού. Το μοντέλο αυτό θα στηριχτεί με συγκεκριμένο σχέδιο, καθώς η ανάπτυξή του παράγει πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία. Και επειδή για μας τουριστική ανάπτυξη και επενδύσεις σημαίνει θέσεις εργασίας, επιτρέψτε με εδώ να αναφερθώ σε ένα θέμα που γνωρίζω ότι απασχολεί πολύ τους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού στην Κρήτη.
και είναι αυτό της αδήλωτης εργασίας και ειδικότερα της μαθητείας στις τουριστικές επιχειρήσεις. Από το 2010 ισχύει το καθεστώς που ορίστηκε από μια κοινή υπουργική απόφαση που επιτρέπει την απασχόληση μαθητευόμενων στις τουριστικές επιχειρήσεις ως ποσοστό του 17%, στο ποσοστό του 17% και ως τον αριθμό των 40 εργαζόμενων ανά επιχείρηση. Επίσης είχε θεσμοθετηθεί η απασχόληση μαθητευόμενων από σχολές άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμα και τρίτων χωρών από τη στιγμή που υπάρχουν διημερείς συμβάσεις. Σήμερα η κυβέρνησή μας προετοιμάζει μια νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα επαναπροσδιορίζει την αναλογία εργαζόμενου μαθητευόμενου. Επανεξετάζεται ο ορισμός του μισθού του μαθητευόμενου στο 60% του κατώτατου που ισχύει στη χώρα. Ενώ μελετάμε επίσης και την απαγόρευση της υπεροριακής απασχόλησης. Διότι για μας, φίλες και φίλοι, για μας δίκαιη τουριστική ανάπτυξη σημαίνει και ουσιαστική βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη μόνο στους αριθμούς και στα κέρδη των επιχειρήσεων, χωρίς να αντανακλάται και στην αναβάθμιση της ποιότητας εργασίας και φυσικά στην επέκταση του αριθμού των θέσεων της εργασίας. Όλες μας λοιπόν οι προσπάθειες στοχεύουν στη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Γι' αυτό και βάλαμε ρήτρα εργασίας σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Οι επιχειρήσεις που ενισχύονται από το ΕΣΠΑ και είναι πολλές, διότι καταφέραμε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, εκεί που η χώρα ήταν τελευταία στην απορροφητικότητα, σήμερα να είναι πρώτη και να έχουμε απορροφήσει το 100% στο προηγούμενο πρόγραμμα και να πηγαίνουμε σφαίρα και στο νέο πρόγραμμα, στη νέα περίοδο. Οι επιχειρήσεις λοιπόν όλες που ενισχύονται υποχρεούνται να διατηρούν ή να ενισχύουν τις θέσεις εργασίας. Ενώ με διάταξη που φέραμε πρόσφατα στη Βουλή, οι επιχειρήσεις που διεκδικούν κρατική ενίσχυση υποχρεούνται να τηρούν την εργατική νομοθεσία. Γι' αυτό και στηρίζουμε επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, καλύπτοντας το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος για το πρώτο διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δεν είμαστε γενικά με την επιχειρηματικότητα. Είμαστε με την επιχειρηματικότητα που σέβεται την εργασία, σέβεται το φυσικό περιβάλλον, σέβεται τον τόπο, σέβεται τους κανόνες και τους νόμους που ισχύουν σε αυτόν τον τόπο. Εμείς δεν είμαστε με τους λογείς εκβιαστές, ούτε με τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες που λαϊλάτισαν το δημόσιο πλούτο και εκμεταλλεύτηκαν την εργατική δύναμη. Αυτούς τους χαρίζουμε στις κυβερνήσεις του χθες, τα συμφέροντα των οποίων εξυπηρέτησαν. Εμείς στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και τους επενδυτές που έρχονται όχι να λαϊλατίσουν, αλλά να στηρίξουν τον τόπο, να στηρίξουν τους ανθρώπους του τόπου, να στηρίξουν τις αξίες του τόπου. Φίλες και φίλοι, ένα από τα ισχυρά όμως πλεονεκτήματα της Κρήτης είναι πέρα από το φυσικό περιβάλλον, το οποίο είναι μοναδικό, είναι και το ανθρώπινο κεφάλαιο, επιτρέψτε μου την έκφραση, αν και είναι αδόκιμος όρος. Αναφέρομαι στο ιδιαίτερα ισχυρό ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα που φιλοξενεί με σημαντική απήχηση η Κρήτη, με σημαντική απήχηση και αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο. Ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, το ΙΤΕ, πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις ερευνητικές τους επιδόσεις και την προσέλκυση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα. Είχα σήμερα την ευκαιρία να επισκεφτώ το ΙΤΕ και έμεινα έκπληκτος από το εύρος των δραστηριοτήτων και από το επιστημονικό επίπεδο των δραστηριοτήτων εκεί. Από το γεγονός ότι εξάγουμε νέα γνώση και έρευνα στο εξωτερικό. Περισσότερο όμως απ' όλα έμεινα έκπληκτος, διότι είδα ότι πιάνουν τόπο οι προσπάθειές μας. Όταν το 2015 στις συνθήκες
πρωτοφανούς δημοσιονομικής ασφυξίας, πήραμε μια απόφαση. Δύο μάλλον. Η μία ήταν να δώσουμε, να ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού, αλλά να δώσουμε κονδύλια για να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους, το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση, τη μονομερή ενέργεια, όπως μας το είπαν τότε. Το δεύτερο όμως ήταν να ενισχύσουμε με 200 εκατομμύρια τον προϋπολογισμό για την έρευνα και να φτάσουμε στο 1% του ΑΕΠ. Εθνικό ρεκόρ. Αλλά δυστυχώς είμαστε κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο ακόμα. Αλλά εθνικό ρεκόρ. Φανταστείτε. Διότι τόσο πολλοί υπολόγιζαν τη σημασία και την αξία τόσο της εκπαίδευσης όσο και της έρευνας, της παραγωγής νέας γνώσης και κυβερνήσεις σε αυτόν τον τόπο στα χρόνια της μεγάλης ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν που με εντυπωσίασε είναι ότι πιάνουν τόπο αυτές οι επιλογές. Και είδαμε σήμερα, συνομίλησα νέους ανθρώπους, νέους επιστήμονες που αποφάσισαν και είναι πολλοί αυτοί που το έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν θέσεις, καλές θέσεις, στις ΗΠΑ, στην Ελβετία, στην Ευρώπη, για να έρθουν εδώ, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο ΙΤΕ, και να συνεχίσουν την έρευνά τους, την παραγωγή νέας γνώσης σε ένα περιβάλλον που είναι συγκρίσιμο ποιοτικά με το περιβάλλον πολύ σημαντικών πανεπιστημιακών ή ερευνητικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό. Αυτός λοιπόν είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος εθνικής σημασίας. Να αντιστρέψουμε τη ροή. Το brain drain να γίνει brain gain, να κερδίζουμε μυαλά. Να μένουν εδώ, σε αυτόν τον τόπο, τα παιδιά με μεταπτυχιακά και με τα διδακτορικές σπουδές και να μπορούν να έχουν ένα εισόδημα ικανό να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να παράξουν έρευνα που θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη, που θα κάνει τη χώρα να πάει πιο μπροστά και την οικονομία να αναπτυχθεί. Η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει περιφέρεια πρότυπο για τη διαμόρφωση λοιπόν ενός νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, το οποίο δεν μπορεί να βασίζεται στη λογική της έντασης εργασίας, αλλά στην ένταση γνώσης. Όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι μπορεί η χώρα να γίνει πιο ανταγωνιστική μειώνοντας και συρρυκνώνοντας μισθούς, πάντοτε θα βρίσκεται μια άλλη χώρα δίπλα μας που θα έχει χαμηλότερους μισθούς από τους δικούς μας. Όσο κι αν προσπαθήσουν να μας πείσουν ότι εκεί είναι το πρόβλημα ή στη φορολογία, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε λάθος στρατηγικό στόχο. Πρέπει να επενδύσουμε στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Και ένα από αυτά είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι οι νέοι επιστήμονες, οι εξειδικευμένοι επιστήμονες. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε σε ένα παραγωγικό μοντέλο έντασης γνώσης και όχι έντασης εργασίας. Για την ενίσχυση αυτού του προσανατολισμού δημιουργήσαμε το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το ΕΛΙΔΕΚ, με κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ελληνικού Δημοσίου και με στόχο τη χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον προκηρύξαμε ένα από τα πιο εμβληματικά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ, με δημόσιους πόρους που ξεπερνάνε τα 430 εκατομμύρια ευρώ. Θα χρηματοδοτήσουμε την έρευνα και την καινοτομία και κυρίως την σύμπραξη επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Θα συνδέσουμε την έρευνα με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις. Θα στηρίξουμε την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το πρόγραμμα συνάντησε ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία. Μόνο από την Κρήτη υποβλήθηκαν σχέδια ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Παράλληλα, τον Δεκέμβρη του 2016 προχωρήσαμε και σε μια άλλη πολύ σημαντική ενέργεια δημιουργίας χρηματοδοτικών εργαλείων, το Υπερταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, το λεγόμενο Equi Fund, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του πριν το τέλος του 2017. Είναι προφανές ότι η λειτουργία των χρηματοδοτικών αυτών εργαλείων που στοχεύουν στην έρευνα και την καινοτομία αφορούν ιδιαίτερα την Κρήτη με το υψηλότατο επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων. Αφορούν όμως και τον τρόπο
μέσα από τον οποίο η Κρήτη μπορεί να συμβάλλει συνολικά στην ανάπτυξη και στην οικονομία της χώρας. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι ακριβώς αυτός ο τομέας, η οικονομία της γνώσης, είναι σημαντικός όχι μόνο για την συνολική όθηση και αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητας, αλλά και για την προσπάθειά μας να πετύχουμε σε αυτόν τον μεγάλο εθνικό στόχο, στον οποίο αναφέρθηκα πριν. Σήμερα, στο περιθώριο αυτού εδώ του συνεδρίου, συμφωνήθηκε ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο και το ΤΕΙ Κρήτης και το ΙΤΕ, μία από κοινού ημερίδα, προκειμένου να καθοριστούν τα συγκεκριμένα διετή προγράμματα που θα ιδρυθούν στην Κρήτη, ειδικά για την Κρήτη, για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Τα προγράμματα αυτά που έχουν θεσμοθετηθεί στον νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα δίνουν επαγγελματικά πιστοποιητικά ευρωπαϊκών προσόντων και προδιαγραφών. Η ημερίδα αυτή θα γίνει άμεσα την τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη και θα είναι η πρώτη μια σειράς ανάλογων εκδηλώσεων που θα γίνουν σε όλη τη χώρα. Και ακόμα σήμερα συμφωνήθηκε η ενεργή συμμετοχή του Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου, του ΤΕΙ Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών των λυκείων της Κρήτης. Έρχομαι τώρα σε έναν τομέα όπου είμαι βέβαιος ότι πολλοί περιμένετε να ακούσετε τι θα πω. Στο κρίσιμο θέμα των υποδομών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι υποδομές δεν μπορεί παρά να βρίσκονται στον πυρήνα ενός σχεδιασμού αναπτυξιακού, ενός σχεδιασμού παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι στην Κρήτη για πολλές δεκαετίες μεγάλα όσο και αναγκαία έργα δεν δρομολογήθηκαν. Σε αυτό η Κρήτη έμεινε, τολμώ να το πω, αδικημένη. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, η τακτική που ακολουθήθηκε για δεκαετίες δεν ήταν η ένταξη έργων υποδομής σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά η προώθηση αποσπασματικών παρεμβάσεων κατά απέτηση και διεκδίκηση τοπικών κοινωνιών. Κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να εξυπηρετεί πελατειακούς λόγους, αλλά όχι ένα συνολικό σχέδιο για την ανάπτυξη του νησιού. Σήμερα η έλλειψη ολοκληρωμένων έργων υποδομής προκύπτει ως πρώτης τάξης πρόβλημα σε κάθε συζήτηση με τους παραγωγικούς φορείς, με τις τοπικές κοινωνίες, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ήταν, αν θέλετε, και ένα από τα βασικά προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Κρήτης. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε θέση, μετά από σοβαρή δουλειά, μελέτη και σχεδιασμό, να σας πούμε ότι έχουμε σχέδιο. Έχουμε ένα συγκροτημένο σχέδιο που θα καταλήξει, γιατί εκείνη η ουσία, όχι να εξαγγείλουμε για άλλη μια φορά πράγματα που έχουν εξαγγείλει οι προηγούμενοι, που θα καταλήξει στην έναρξη των εργασιών για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης πριν ολοκληρωθεί η θητεία, η τρέχουσα θητεία της κυβέρνησής μας, η τρέχουσα θητεία της αυτοδιοίκησης του Περιφερειάρχη Κρήτης, του Δήμαρχου Ηρακλείου. Η στρατηγική μελέτη για τον βόρειο οδικό άξονα που διασφαλίζει τον ενιαίο σχεδιασμό του έργου από το Καστέλι Κισάμο στη Σιτία θα δημοπρατηθεί μέσα στον Οκτώβρη, τώρα άμεσα. Ειδικότερα για το πιο όριμο τμήμα του ΒΟΑΚ, από τα Χανιά ως τον Άγιο Νικόλαο, ο διαγωνισμός για την κατασκευή του θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2018 με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Εκτιμάμε λοιπόν ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν στο πρώτο εξάμηνο του 2019 και βεβαίως θα είμαστε εδώ, εγώ με τον Περιφερειάρχη, για να βρεθούμε στην έναρξη των εργασιών, το πρώτο εξάμηνο του 2019.
Το έργο βέβαια θα ολοκληρωθεί σε 4 με 5 χρόνια από την έναρξή του, αλλά από ό,τι βλέπω πάλι θα είμαστε εδώ, εγώ και ο Περιφερειάρχης, για να το εγκαινιάσουμε. Παράλληλα όμως, φίλες και φίλοι, και επειδή μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και επειδή το ζήτημα της οδικής ασφάλειας δεν μπορεί να περιμένει την ολοκλήρωση του έργου και είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως όσο αυξάνονται και οι τουριστικές ροές, έχουμε ήδη προχωρήσει σε ειδικό πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ και θα χρηματοδοτήσουμε άμεσα ένα πρόγραμμα οδικής ασφάλειας για τη σημερινή διαδρομή που θα δημοπρατηθεί επίσης τους επόμενους μήνες. Σε ό,τι αφορά τώρα το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, Ηρακλείου, έχει, όπως γνωρίζετε, επιλεγεί η μορφή της εταιρείας που θα το αναλάβει, καθώς και τα ανταποδοτικά τέλη για την τοπική αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Υποδομών. Ενώ καθορίστηκε ότι ένας χώρος έκτασης περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων θα διαμορφωθεί κατάλληλα για την διεξαγωγή εκεί συνεδρίων και εκθέσεων τοπικών προϊόντων. Τόσο η πραγματοποίηση αυτών των έργων, όσο και η λειτουργία τους θα οδηγήσουν σε υπολογίσιμη αύξηση της απασχόλησης. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα σημαντικά έργα υποδομών, όπως ο κόμβος της Αγίας Πελαγίας, το έργο ίδρευσης στο οροπέδιο Λασιθίου και τα βελτιωτικά έργα στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου σε ένα χρόνο από σήμερα θα έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα σε ό,τι αφορά την υποδομή του και σε ό,τι αφορά τη δυναμικότητά του. Ενώ ακούσαμε με μεγάλη προσοχή την πρόταση των τοπικών φορέων και της αυτοδιοίκησης να συστήσουμε ένα φόρουμ με την τοπική αυτοδιοίκηση όπου θα παρακολουθούμε την πρόοδο όλων αυτών των έργων αλλά και θα συζητούμε για να αποφασίσουμε μέσα από διαβούλευση και πώς θα αξιοποιήσουμε, για παράδειγμα, το αεροδρόμιο Καζαντζάκης όταν θα έχουμε με το καλό το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου. Διότι εμείς δεν θέλουμε να επαναληφθούν τα ίδια λάθη του παρελθόντος, τα μεγάλα έργα, ιδίως την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, που άφησαν κουφάρια. Αλλά θέλουμε, σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία, να βρούμε τον βέλτιστο τρόπο για την αξιοποίηση όλων των υποδομών. Επίσης, σχεδιάζεται η υλοποίηση έργων που αφορούν τους κάθετους άξονες προς τον ΒΟΑΚ. Και ακόμα, η πραγματοποίηση βελτιωτικών εργασιών στο αεροδρόμιο των Χανίων. Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, έχει ήδη εγκριθεί η χρηματοδότηση της αντικατάστασης στο σύνολό του του δικτύου ίδρευσης της πόλης του Ηρακλείου, ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, αντιμετωπίζοντας επιτέλους ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορά άμεσα την ποιότητα ζωής στην πόλη. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ενεργειακό σχεδιασμό της περιφέρειας, η ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης, που θα την μετατρέψει σε ενεργειακό κόμβο διεθνούς αξίας και σημασίας, αυξάνοντας θέσεις εργασίας και μειώνοντας την επιβάρυνση των οικοκυριών, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πρώτη φάση διασύνδεσης με μικρό καλώδιο, που θα ενώσει τα Χανιά με την Πελοπόννησο, θα ολοκληρωθεί το 2020. Το έργο αναμένεται να μειώσει κατά 20% τις δαπάνες νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τιμολόγια υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Παράλληλα, προγραμματίζεται και η δεύτερη διασύνδεση από το Ηράκλειο στην Αττική, η οποία υπολογίζεται να είναι έτοιμη εντός του 2023, ως κομμάτι του ευρύτερου σχεδιασμού της διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας. Την περασμένη άνοιξη, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος, υιοθετήθηκε πολιτική διακήρυξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 14 κράτη-μέλη για την επανεκκίνηση της πρωτοβουλίας Ενεργειακά Νησιά. Η πρωτοβουλία αυτή αφορά την μετάβαση των νησιών στην λεγόμενη καθαρή ενέργεια.
Συμφωνήθηκε επίσης να δημιουργηθεί ένα σχετικό φόρουμ διαλόγου, το οποίο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά αύριο το πρωί στα Χανιά. Πρόκειται για την επιτάχυνση της μετάβασης των περισσότερων από τα 2.500 και πλέον νησιών της Ευρώπης στη χρήση δικό τους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη χρήση σύγχρονων και καινοτόμων ενεργειακών συστημάτων. Και θέλω εδώ να σημειώσω ότι το σχέδιο προώθησης των ανανεώσιμων πηγών αναδεικνύεται σε στρατηγικό αλλά ταυτόχρονα και περιβαλλοντικά σύνθετο πρόβλημα. Γι' αυτό το Υπουργείο Ενέργειας έχει δεσμευτεί σχετικά με την αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προς την κατεύθυνση της επαναπροσέγγισης των ειδικών κριτηρίων χωροθέτησης σε ολικών μονάδων. Ιδιαίτερα δε σε ευαίσθητες περιοχές όπως ο νησιωτικός χώρος. Το νέο αυτό πλαίσιο θα τεθεί σε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να προχωρήσει και ο εξυγχρονισμός του πλαισίου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές. Τέλος, είναι έτοιμο να έλθει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε πολίτες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να εμπλακούν στον ενεργειακό σχεδιασμό μέσω της ενεργής συμμετοχής τους σε ενεργειακά εγχειρήματα. Οι πολίτες και οι φορείς αποκτούν διτό ρόλο ως καταναλωτές αλλά ταυτόχρονα και ως ενδυνάμει παραγωγή ενέργειας, ενώ μπορούν να επωφεληθούν και των προβλέψεων του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Όμως θεωρώ ότι το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό μας για την ενέργεια είναι ότι η Κρήτη αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κόμβο που αναβαθμίζει τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία της χώρας συνολικά. Έχουμε το καλώδιο Eurasia Interconnector που θα συνδέει, όπως είπα πριν, τα ηλεκτρικά δίκτυα Ισραήλ, Κύπρου και Κρήτης. Έχουμε τον αγωγό East Med που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη μέσω Κύπρου και Ελλάδας και Ιταλίας και για την προώθηση του οποίου υπογράψαμε σχετική συμφωνία στις συναντήσεις της τριμερής που είχαμε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τον Πρόεδρο της Κύπρου. Αλλά έχουμε και κάτι εξίσου πολύ σημαντικό που δεν μπορούμε να παραλείψουμε, την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο, που έχει φέρει την Κρήτη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πετρελαϊκών εταιριών. Όλα αυτά μαζί τα έργα νομίζω ότι θα αυξήσουν το ρόλο, τη σημασία της Κρήτης, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και βεβαίως η κατασκευή τους θα προχωρήσει στο πλαίσιο των αυστηρότερων προτύπων της διεθνούς πρακτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και με συνεχή διάλογο με την τοπική κοινωνία. Αλλά είναι έργα που αναβαθμίζουν την Κρήτη. Την αναβαθμίζουν τόσο σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, τη γεωστρατηγική της σημασία, αλλά όσο και σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή και παραγωγική της προοπτική, την ενίσχυση της απασχόλησης. Επειδή όμως δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει πρώτα και κύρια ένα βιώσιμο περιβάλλον, θέλω να σημειώσω τα εξής. Έχει ήδη δρομολογηθεί το νομοσχέδιο για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί το φθινόπωρο και με το οποίο αντιμετωπίζονται σοβαρότατα προβλήματα που υπάρχουν σε αρκετά αστικά κέντρα της χώρας και μεταξύ αυτών και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το νομοσχέδιο υιοθετεί μια προσέγγιση που επιδιώκει την απλοποίηση και την επιτάκνηση των διαδικασιών έκδοσης και ελέγχου των αδειών δόμησης. Και ακόμα προβλέπει την ουσιαστική αναθεώρηση του μηχανισμού και των μέσων εποπτείας και ελέγχου της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και των μεθόδων αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης.
Και θέλω σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες παραχώρησης χώρων και ακινήτων σε δήμους και σε κοινωνικούς φορείς για κοινοφελή χρήση. Είναι μια πρακτική που εφαρμόζουμε σε όλη την Ελλάδα, κυρίως σε ό,τι αφορά χώρους που ανήκουν στο δημόσιο και δεν χρησιμοποιούνται, όπως μη χρησιμοποιούμενα στρατόπεδα και χερσαίες λιμενικές ζώνες. Γιατί η δική μας αντίληψη είναι ότι δεν προορίζονται τα πάντα για ιδιωτική αξιοποίηση και για κέρδος. Υπάρχει και η κοινωνική διάσταση της πολιτικής. Σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, στα Χανιά, αποφασίσαμε και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία παραχώρησης του στρατοπέδου Μαρκόπουλου στο Δήμο των Χανίων μετά από συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στο Δήμο Χερσονήσου, ένα ακόμη ακίνητο του Δημοσίου παραχωρείται για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του. Ενώ στον ενιαίο αγροτικό συνεταιρισμό Ιεράπετρας παραχωρείται η κυριότητα του Δημοσίου ακινήτου που χρησιμοποιεί ήδη ο Δήμος για εξυπηρέτηση των αναγκών του. Στον τομέα της διαχείρισης αστικών αποβλήτων έχουμε θεσπίσει ένα φιλόδοξο εθνικό σχεδιασμό με αντίστοιχους περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης αποβλήτων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην Κρήτη μέχρι σήμερα υλοποιούνται έργα για τη διαχείριση απορριμμάτων ύψους 70 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικά όμως θα ήθελα να αναφερθώ σε μια σημερινή εξέλιξη και αφορά την ένταξη έργου για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, συνολικού ύψους 9,1 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τις δημόσιες δαπάνες. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ και να σταθώ για λίγο στον χώρο της υγείας. Να σταθώ όχι γιατί εκεί δίνουμε μια πολύ μεγάλη μάχη, άνηση ίσως, ούτε γιατί τη μάχη αυτή τη δίνουμε με μπροστάριδες δύο κριτικούς, αλλά γιατί θεωρώ πως ο χώρος της υγείας είναι το κοινωνικό εκείνο πεδίο όπου συγκρίνονται δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Η μία αντίληψη που συρρίκνωνε το δημόσιο χώρο, παραχωρώντας όλο ένα και περισσότερα στην ιδιωτική σφαίρα και έτσι αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για τη μεγάλη σπατάλη, τη μεγάλη διαφθορά, και από την άλλη αντίληψη εκείνη που λέει ότι δεν μπορείς να λες ότι είσαι φίλο Ευρωπαίος, να λες ότι θέλω να μένω στην Ευρώπη, αλλά να έχεις ένα σύστημα υγείας που αντιστοιχεί σε χώρες του τρίτου κόσμου. Εδώ λοιπόν δίνουμε μια μεγάλη μάχη. Είναι ένας τομέας πολιτικής όπου παλεύουμε στις πιο δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες και θεωρούμε ότι η στήριξη των δομών του κοινωνικού κράτους είναι αποφασιστική σημασία για να μπορέσει να ξανασταθεί το σύστημα στα πόδια του, να δουλέψει και να αναπτυχθεί. Η αύξηση λοιπόν του προϋπολογισμού των νοσοκομείων της Κρήτης για το 2016 σε σχεδόν διπλάσια επίπεδα και η συστηματική προσπάθεια για κάλυψη των κενών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, πιστεύω ότι έχουν αλλάξει την εικόνα στα νοσοκομεία της Κρήτης σε ό,τι αφορά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βεβαίως, η προσπάθεια για κάλυψη των κενών σε προσωπικό συνεχίζεται και αντίστοιχη προσπάθεια με απτά αποτελέσματα έχει καταβληθεί και για την βελτίωση και αναβάθμιση του νοσοκομιακού εξοπλισμού και την αύξηση του στόλου των ασθενοφόρων. Μια προσπάθεια που επίσης συνεχίζεται. Εξίσου σημαντική όμως για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας θεωρώ και την ξενοδοχειακή αναβάθμιση των κέντρων υγείας σε όλη την Κρήτη, που ήδη προγραμματίζεται. Όμως η πιο σημαντική μεταρρύθμιση, που πιστεύουμε ότι θα αλλάξει τον χάρτη της δημόσιας υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, είναι αυτή που προωθούμε αυτή την περίοδο και αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης και σε πρώτη φάση, η Κρήτη αναμένεται να ενισχυθεί με 25 τοπικές μονάδες υγείας, πάνω από τις μισές θα δρομολογηθούν και θα εγκαινιαστούν τους επόμενους μήνες.
Και πιστεύω ότι αυτό θα έχει άμεσα αποτελέσματα για την καλύτερη λειτουργία συνολικά του συστήματος υγείας, αλλά και για την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του νησιού. Φίλες και φίλοι, θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ώρα. Άλλωστε, το συνέδριο αυτό διακρίθηκε για το εύρος των συνεδριών του. Από 2 ώρες γίνανε 4 ώρες, 5 ώρες, 6 ώρες οι συνεδρίες και τα στρογγυλά τραπέζια. Θέλω να θέσω ως τελευταίο ζήτημα σε μια σειρά από ζητήματα που έθιξα το ζήτημα των χρηματοδοτικών εργαλείων. Και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι βασικό ζήτημα για την ανάπτυξη της περιφέρειας είναι η ορθή κατανόηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και βεβαίως καθήκον της κυβέρνησης η διεύρυνσή τους, η δημιουργία καινούριων, αλλά για τους φορείς, για την τοπική αυτοδιοίκηση, κρίσιμο ζήτημα η κατανόηση των διαθέσιμων εργαλείων. Το σύνολο των αναπτυξιακών εργαλείων του Υπουργείου Οικονομίας, όπως το ΕΣΠΑ, ο αναπτυξιακός νόμος, οι υπόλοιποι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, επικεντρώνουν την παρέμβασή τους σε 4 πυλώνες. Την οικονομία της γνώσης, την εξωστρέφεια, την αποκέντρωση και την ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα της βιομηχανίας και της μεταποίησης. Για το σύνολο της χώρας, ενισχύουμε ουσιαστικά την έρευνα και την καινοτομία, όπως σας είπα πιο πριν, και τη σύνδεσή τους με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις. Μόνο από το ΕΣΠΑ η σχετική χρηματοδότηση υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Επιπλέον και ειδικά για την ενίσχυση των εξαγωγών και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, προχωρήσαμε σε μια σειρά από παρεμβάσεις. Όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την επιχειρηματικότητα προβλέπουν μεγαλύτερη ενίσχυση για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα. Προχωρήσαμε στη δημιουργία του ελληνικού σήματος και ενιαίας ταυτότητας στα προϊόντα αγροδιατροφής που θα αναβαθμίσει τα ελληνικά προϊόντα στις τοπικές αγορές και θα τους επιτρέψει να κατακτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στις διεθνείς αγορές. Στα προγράμματα επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ και στα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου προβλέπεται υψηλότερη βαθμολογία και ενίσχυση για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα. Για τη στήριξη του τουρισμού, πρόσφατα ανακοινώθηκε πρόσκληση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Αυτά αφορούν άμεσα την περιφέρεια της Κρήτης και την αύξηση της συμμετοχής της στο εθνικό προϊόν. Ειδικότερα στην Κρήτη έχουμε αυξήσει κατά 271% το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων. Και έχουμε ήδη διαθέσει για το 17, 38 εκατομμύρια για όριμα έργα από εθνικούς πόρους. Μέσω του ΕΣΠΑ χρηματοδοτούμε στην Κρήτη έργα στους τομείς των απορριμμάτων, της ίδρευσης, της αφαλάτωσης και της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα εγκρίθηκε η αύξηση κατά 163% των πιστώσεων προς όφελος του Περιφερειακού Προγράμματος της Κρήτης για τους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής. Θεωρώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι η συζήτηση που διεξήχθη σε αυτό το περιφερειακό συνέδριο, στο 3ο περιφερειακό συνέδριο αυτές τις 2 μέρες, θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στον καλύτερο σχεδιασμό και στην ουσιαστικότερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που σας παρουσίασα πριν, των υπαρχόντων αυτών εργαλείων, ώστε τα εργαλεία αυτά να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικός μοχλός για την μεγέθυνση της οικονομίας. Με 2 λόγια θα ήθελα να σας πω κλείνοντας. Η επόμενη μέρα, όσο κι αν είμαστε όλοι πιο αισιόδοξοι, γιατί αντιμετωπίσαμε μεγάλες φουρτούνες και βλέπουμε τώρα ότι τα μποφόρα έχουν πέσει και είναι 3-4 και όχι 7-8, πάμε πιο καλά και αισιοδοξούμε. Έχουμε ακόμα κυματισμό, αλλά έχουμε περάσει το δύσκολο κάβο. Πάμε προς το λιμάνι.
Η συζήτηση λοιπόν για την επόμενη μέρα είναι μια συζήτηση κρίσιμη. Κάποιοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν, με γεια τους με χαρά τους. Εμείς αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε προγραμματισμένα, σχεδιασμένα, μεθοδικά, θα τη διεξάγουμε με όλους όσοι έχουν έγνοια, αληθινή και αγωνία για το πώς θα έρθει αυτή η επόμενη μέρα. Η ανάπτυξη δεν θα έρθει ως φυσικό φαινόμενο, ως μάνα εξ ουρανού. Μπορεί να έρθει στο επίπεδο των αριθμών. Αλλά δεν θέλουμε μια ανάπτυξη πάλι στο επίπεδο των αριθμών. Δεν θέλουμε μια ανάπτυξη πάλι που θα είναι για τους λίγους και εκλεκτούς. Δεν θέλουμε μια ανάπτυξη πάλι για να σπαταληθεί στα θαλασσοδάνεια και στις φούσκες, στις χρηματιστηριακές. Θέλουμε μια ανάπτυξη η οποία θα σημαίνει κάτι για τον καθημερινό πολίτη, για τον αγρότη, για τον εργαζόμενο, για τον επιχειρηματία, για τους νέους ανθρώπους που πρέπει να ξανακερδίσουμε, να ξαναγυρίσουν σε αυτόν τον τόπο. Αυτή λοιπόν τη συζήτηση εμείς θα τη διεξάγουμε, μεθοδικά, σχεδιασμένα. Και είμαι πραγματικά ιδιαίτερα ευτυχής που σε αυτά τα τρία συνέδρια βλέπω εκπροσώπους φορέων με διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις και απόψεις. Όλους τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης ανεξαρτήτως της άποψης της κομματικής ή της στήριξης της κομματικής, που είναι εδώ. Καταθέτουν την πρότασή τους, διαφωνούν, αντιδικούν, είναι όμως εδώ. Και αυτή τη δέσμευση εγώ θέλω να δώσω. Θα σας λάβουμε υπόψη μας. Θα λάβουμε υπόψη τις αγωνίες σας, τις προτάσεις σας, το σχεδιασμό σας. Θα προχωρήσουμε μαζί αυτή τη μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω την περιφέρεια της Κρήτης για την άψογη διοργάνωση του συνεδρίου, καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν με τις θέσεις και τις προτάσεις τους. Ακόμα και αυτούς τους λιγοστούς που συμμετείχαν αντιδικώντας, κρεμώντας πανό με τις προτάσεις τους και τις θέσεις τους την ώρα που εμείς εδώ συνεδριάζουμε, και αυτοί είναι χρήσιμοι. Όλοι μπορούν να συμβάλλουν στην προσπάθειά μας. Έχουμε την ίδια αγωνία, τον ίδιο πόνο, το ίδιο μεράκι για να οικοδομήσουμε μια καλύτερη μέρα για αυτόν τον τόπο. Κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη γίνομαι πιο αισιόδοξος. Το έχει ο τόπος, το έχουν οι άνθρωποί της. Το έχουν τα τραγούδια της, μπορεί να το έχουν και οι ρακές της. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά. Αυτό το συνέδριο μπορεί να αποτελέσει μια μεγάλη τομή για να σχεδιάσουμε μαζί το αύριο αυτού του τόπου, που μπορεί να γίνει υπόδειγμα για το αύριο της χώρας. Υπόδειγμα παραγωγικό. Υπόδειγμα ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και παραγωγής που έχει ανάγκη ο τόπος, για την Ελλάδα της δημιουργίας, για την Ελλάδα της παραγωγής, για την Ελλάδα της εργασίας. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.